Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντα μαζί με τον πατέρα Αθανάσιο Ιωσμά και τον κύριο Μιχάλη Κινικλή και πρόκειται να μιλήσουμε για τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα περίπου. Το 1989 που ήρθα εδώ στο ναό διαπιστώσαμε μαζί με τον Σεβασμιώδη Μητροπολίτη μας τα προβλήματα που είχε ο ναός και ξεκινήσαμε τότε ένα σημαντικό έργο. Αλλά οι άνθρωποι τότε, οι ειδικοί μου, είπαν ότι μετά από 10-20 χρόνια θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα. Είναι ένα σήμα κατά τεθέν ο ναός μας, είναι ένα ωραίο κτίριο οικοδόμημα και είναι πολύ φυσικό κατά διαστήματα να αντιμετωπίζει προβλήματα. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισε το τελευταίο καιρό ο ναός μας είναι το ότι από τον Τρούλο τον κεντρικό κυρίως έμπαιναν νερά στο εσωτερικό χώρο του ναού μας. Απευθυνθήκαμε πριν το 2015, κάπου το 2013, αν δεν με απατάει η μνήμη, στον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος. Του έγραψε ένα γράμμα ότι ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Θεράποντα, Κύπριος ο Άγιος Θεράποντας, Κύπριος και εσείς. Βοηθήστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε μία μελέτη που να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτό το έργο και να ανατεθεί. Πράγματι, ο πατήρ Εφραίμ ανταποκρίθηκε τότε και όπως θα θυμούνται πολλοί οι συμπολίτες μας, το 2015, όταν τελείωσε η μελέτη, μας έφερε την εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας. Έγιναν διάφορες εκδηλώσεις εδώ για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την επέτειο των εγγενείων του ναού και παραδόθηκε αυτή η μελέτη. Η μελέτη στη συνέχεια κατέθηκε στο Υπουργείο, εγκρίθηκε και είμαστε στην ευχάριστη θέση τώρα να δρομολογείται πλέον η υπόθεση του έργου, της σκεπής, των τρουλίσκων, της στέγης και όχι μόνο. Και χαιρόμαστε γιατί έχουμε συμπατριώτες εδώ που έχουν αναλάβει το έργο, όπως ο Μιχάλης και ο κύριος Αχιλλέας, και ευχόμαστε να γίνει ό,τι το καλύτερο για να ησυχάσουμε έστω για κάποιες δεκαετίες. Αυτό τον καιρό εργάζομαι με την εταιρεία Ακλίμων Τεχνική, με έδρα την Αθήνα, η οποία έχει αναλάβει το έργο της Γενικής Επισκευής του Ναού του Αγίου Θεράποντα. Ένας από τους ιδιοκτήτες της εταιρείας είναι και ο Αχιλλέας Καρπούζης που είπε ο Πάτερ προηγουμένως, ο οποίος είναι από εδώ, συντοπίτης μας. Το μεγάλο πρόβλημα του ναού είναι η στέγη του και κάποια νερά τα οποία έχουν εισχωρήσει από κάτω, από το έδαφος. Γενικά είναι το πρόβλημα τα νερά. Η μελέτη η οποία έχει γίνει από ειδικούς μελετητές, αρχιτέκτονες πολυτεχνείων, καθηγητές, έχει αποφανθεί ότι για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θα χρειαστεί να αντικατασταθεί πλήρως η σκεπή και η τρούλη του ναού, όπως και να γίνουν ειδικές επεμβάσεις στα θεμέλια για να σταματήσουμε την εισρωή των νερών, τα νερά, τα υπόγεια που ανεβαίνουν από κάτω. Εκεί πάνω το έργο είναι πολύ δύσκολο, ιδίως σε ό,τι αφορά τις στέγες του και τους τρούλους, γιατί είναι τεχνικές οι οποίες λίγοι ξέρουν να τις δουλέψουν στην Ελλάδα και επειδή υπάρχει στενότητα χώρου, ο ναός είναι περίκλειστος από πολλά κτίσματα και δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση βαριών οχημάτων και μηχανημάτων για να μπορέσουν να δουλέψουν εδώ. Παρ' όλα αυτά έχουμε δρομολογήσει τον τρόπο με τον οποίο θα πορευθεί η επισκευή, η οποία θα διαρκέσει 2 χρόνια περίπου. Υπολογίζεται ότι θα είμαστε έτοιμοι γύρω στον Αύγουστο του 2025 και παράλληλα με αυτά θα γίνουν και κάποιες μικρότερες εργασίες επισκευής εσωτερικά του ναού, όπως η ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και κάποιες επεμβάσεις στην οροφή, εκεί σε κάποια σημεία που έχουν φθαρεί οι αγιογραφίες από την είσοδο των νερών. Η βασική εργασία είναι η αντικατάσταση όλων των στεγών και των τρούλων του ναού. Είναι η δημιουργία ενός περιμετρικού αποχετευτικού δικτύου, το οποίο θα τραβάει όλα τα υπόγεια νερά, δεν θα τα αφήνει να ανεβαίνουν και να πλησιάζουν τα θεμέλια του ναού, θα τα τραβάει και θα τα αποχετεύει μακριά. Είναι η επισκευή εσωτερικά, η πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και η επισκευή ξύλινων δαπέδων, μια σκάλα που ανεβαίνει προς το καμπαναριό,
αντικατάσταση κάποιες πόρτες, όπως αυτή εδώ που βλέπουμε, ας πούμε, η οποία δεν ταιριάζει, έχει αντικατασταθεί κάποια στιγμή στο ναό και δεν ταιριάζει με το όλο ύφος. Και επισκευή των οροφών εσωτερικά, όπου έχουν καταστραφεί από τα νερά.